Πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με μια ξεχωριστή δράση του Φυσιολατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Εύη Παραμένης, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Ζαχαράκη, είναι πρόεδρος του Φυσιολατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, να τον καλησπερίσουμε. Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε ξαναπεί, πρόεδρε. Καλησπέρα, με ακούτε? Βέβαια, κανονικά. Ναι. Κανονικά λοιπόν, σας ακούμε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλους μας. Πάντα υγεία να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τι διοργανώνετε, για και πείτε μας. Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή πεζοπορούμε σε όλο το νησί της Κρήτης. Έτσι, σε αυτή την Κυριακή έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη πορεία να δείξουμε τα καινούργια μέλη του Συλλόγου και να ξαναθυμηθούν και οι παλιοί στον ομό Ρεθύμνου, στα καταπληκτικά έτσι πανέμορφα παράγια. Δύο είναι, του Βελονάδου και του Φιλανδρέδρου ή Κατοπόρου ή Κολλητά όπως λέγεται. Δύο καταπράσινα φαράγια, ανέμορφα, με νερό μέσα, με ωραία τυχώματα, πλατάνια, πάρα πολύ όμορφα. Επιστρέφετε σιγά σιγά και εσείς βέβαια όπως και άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι της Κρήτης, μεταξύ άλλων πολιτιστικοί σύλλογοι, αλλά και φυσιολατρικοί και πεζοπορικοί, σε μια κανονικότητα, σε μία περίοδο προ-πανδημίας. Ναι, είχαμε τη διακοπή στην πανδημία. Τώρα βέβαια με τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η πολιτεία προσέχουμε με τις μάσεις μας μέσα στο λεωφορείο και οι δραστηριότητες πιστεύουμε να συνεχίσουν τώρα κανονικά χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Καλούμε όλους που δεν έχουν κάνει αυτή την πορεία να την κάνουν διότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Η Κρήτη βέβαια τώρα το Μάιο είναι θαυμάσια. Είναι τέλεια, ανέμορφη. Κύριε Ζαχαράκη, θα μας πείτε λίγο το πρόγραμμα έτσι της εκδρομής που έχετε σχεδιάσει και αν κάποιος μπορεί και δεν είναι μέλος, ας πούμε, στο Φυσιολατρικό Σύλλογο και μας βλέπει τώρα από την τηλεόρασή του, αν θα μπορεί να συμμετάσχει. Βεβαίως. Μπορεί να έρθει, θα κάνει μια αίτηση εγγραφής που στοιχίζει 5 ευρώ και θα γραφτεί στο Σύλλογο και θα έρθετε μετά σαν μέλος του Συλλόγου κάθε Κυριακή όποτε μπορεί. Στις πορείες μας. Μάλιστα, δεν χρειάζονται μάσκες πλέον, δεν χρειάζονται πιστοποιητικά. Κοιτάξτε, μέσους εσωτερικούς χώρους όπως είναι το λεωφορείο χρειάζονται. Για έξω, στην πεζοπορία, λέω, δεν χρειάζεται. Όχι, στην πορεία δεν φοράμε, είμαστε στη φύση, μόνο μέσα στο λεωφορείο. Να σας περιγράψω λίγο την πορεία. Έχω έρθει 1,5 λεπτό. Βέβαια. Πάμε, κύριε Ζαχαράκη. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο χωριό Μούντρος. Που είναι νότια από το Αρούστικα που ξέρουν όλοι. Εκεί το Μούντρος έχει βενετσιάνικα σπίτια, έχει και μια βενετσιάνικη πόρτα, ένα θύρωμα φανταστικό, πολύ όμορφο, στενά σοκάτια, καμαρωτές πόρτες. Θα το δούμε το χωριό και μετά θα κάνουμε το πρώτο φαράγγι του Βελονάδου ή Μουντριανό, διότι έχουμε το Μούντρος από την μια μεριά το χωριό και το Βελονάδο από την άλλη. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες με πλατάνια, με νερά. Θα περάσουμε 2-3 φορές από το ποτάμι από μια μεριά στην άλλη. Θα βγούμε στην άσφαλτο και θα προχωρήσουμε 1500 μέτρα περίπου. Και μετά θα μπούμε στο δεύτερο φαράγγι, το λεγόμενο Κολλητά. Διότι έχει όπως προχωράμε, ένα σημείο όπως ξέρετε τις πόρτες της Αμαριάς που είναι στενό-στενό. Έτσι είναι και αυτό πολύ στενό και τα τυχώματά του στην κορυφή ενώνονται και γι' αυτό πήρε και την ονομασία Κολλητά. Επειδή είναι 1 μέτρο η απόσταση στην κορυφή του και μπορούν τα κατσίτσια, τα πρόβατα από μια μεριά να πηδάνε στην άλλη. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο αυτό. Θα το κάνουμε και το φαράγγι αυτό. Θα βγούμε στο χωριό Κάτω Πόρος και μετά από Πετρόπτη στο μονοπάτι θα καταλήξουμε στο νεκροταφείο της αρχαίας Λάπας. Η αρχαία Λάπα ήταν εκεί που είναι τώρα η Αργυρούπολη. Και εκεί στο νεκροταφείο είναι και η εκκλησία των 5 Παρθένων, η λαξευτή τάφη στο βράχο, εκεί θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Και μετά θα καταλήξουμε στην πηγή εκεί τη πηγιά τη Αρσία Δύναμη, στην Αργυρούπολη για φαγητό. Λοιπόν, τι να πούμε, να πούμε καλή επιτυχία, έτσι να συνεχίσετε δυναμικά. Και σα καλούμε να έρθετε. Το έχουμε πει αυτό. Να πριν έρθετε, τελειώσει η σεζόν, θα κάνουμε γύρισμα. Μα πρέπει για να δούμε, να δείτε η Κρήτη τι ομορφιές έχει. Ακριβώς. Και τι δραστήριους ανθρώπους έχει πίσω από τις ομορφιές. Λοιπόν, να είστε καλά. Βέβαια. Να είστε καλά και εσείς. Κύριε Ζαχαράκη, την καλησπέρα μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.